Hello. Καλησπέρα, friends. Ορίστε. Και σήμερα ο τροχός τύχης, μάχημος στη θέση του εκεί που πρέπει, γιατί, Βάλια, έλα να το πεις εσύ. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Γελάς, ε! Βάλια Χατζηθεοδόρου, ενημερωμένη για όλα τα viral που συμβαίνουν στο ίντερνετ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φυσικά. Πολύ τον εκτιμώ αυτό τον τυπάκο, τον καλησπέρα, friends. Πολύ ωραίος. Έτσι. Καλησπέρα, friends. Ορίστε η Εύη, ορίστε ο Πετράν και μαζί μας είναι και η Ζωή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, τι παιδιά. Καλά. Είναι ένα δροσερό απόγευμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τα παιδιά έχουν μεταφέρει το καλοκαίρι μαζί τους. Δεν καταλαβαίνουν τώρα φθινόπωρα και τέτοια. Ακόμα ζούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και καλά τους κάνουμε εμείς αυτήν εδώ τη χώρα. Όποιος γυρίζει και κολυμπάει. Και κερδίζει. Τώρα παίζουμε λεξομαχία και μετά θα μου πείτε πού αλωνίζετε. Η κατηγορία είναι συντομογραφία. Συντομογραφία. Σαν να λέμε κουτουλού. Πολύ σωστά. Κουτουλού. Όταν είδα το ταφ, τρόμαξα να σου πω την αλήθεια. Παρακαλώ, πιο γρήγορη ήταν η Ζωή. Πάτησε λίγο πιο γρήγορα. Στρέμματα. Στρ και στρέμματα. Μ' αρέσουν πολύ αυτά. Δύο πράγματα μου αρέσουν. Πρώτον, οι συντομογραφίες, γιατί είναι αυτό το στρκτλ και τα λοιπά. Το λες. Και δεύτερον, μου αρέσει πάρα πολύ τη ζωή, η φάση του πανηγυρισμού. Ο οποίος ήταν. Αν μπορώ, πάμε. Δείξε, μάθαμε. αυτό το συγκρατημένο. Θέλω αυτό να είναι το συγκρατημένο για 100 ευρώ και αργότερα να το καταφέρουμε για τα χιλιάρικα. Θα έχουμε τσάμικα, Τέτοια και τέτοια. Τσάμικα. Γιατί από πού είσαι, παιδί μου, τσάμικα. Όχι, εντάξει, πανηγύρια. Είμαστε και τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια, ναι. Έχουμε τέτοια κατηγορία εμείς, αυτό είναι η αλήθεια. Φυσικά και έχουμε. Αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Αυτό είναι η έκο από τα πανηγύρια. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πού εξαπλώνεται η φήμη σου γενικότερα? Θεσσαλονίκη. Εκεί φήμη μεγάλη. Φήμη, άστα να πάνε, πάρα πολύ μεγάλη. Τρελοκομείο. Είσαι γεννημένη Θεσσαλονίκια? Ναι. Καλώς όρισες στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μείνεις τόσο όσο να ευχαριστηθείς τα κέρδη σου, αν είσαι εσύ νικήτρια απόψε. Πετράν, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, δεν διακρίνω βάρη η Λάμδα. Δεν πρέπει να είσαι Θεσσαλονίκη εσύ. Ούτε είμαι από Κύπρο. Από Κύπρο. Τελείως διαφορετικό. Κύπρος εδώ μαζί μας και φιλιά στο Ωμέγα στην Κύπρο. Θέλω να σου πω, Πετράν, σε καλωσορίζω πολλές φορές σε Κυπρίους που περνούν από εδώ και παρακαλούν και λένε: Παιδιά, ελάτε και στην Κύπρο με τον τροχό. Τόσο καιρό και εμείς σας βλέπουμε εκεί. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο πραγματικά να ρωτήσετε τον Πετράν να έρθετε εσείς εδώ, να σας φιλοξενήσουμε με όλα τα κομφόρ. Έτσι, να δείτε και τους δικούς σας εδώ στην Ελλάδα, φίλους και γνωστούς και συγγενείς και παράλληλα να παίξετε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Και η Εύη, τώρα κάτσα να μαντέψω. Η Εύη, έχουμε Θεσσαλονίκη, έχουμε Κύπριο. Και έτσι το τσάμικο. Τσάμικο και. Είναι λίγο, ναι. Γιάννενα. Με δυο παπούτσια πάνε να ήρθα από τα Γιάννενα από την Ήπειρο και κύριε Εύη. Και θα φύγω με τον Τζουκ. Μένεις εκεί? Ναι. Δύο ώρες μέχρι το Ριοαντήριο και μετά είναι άλλες τρεις ώρες πλέον. Όχι, είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι 3,5 ώρες συνολικά. Όλο μαζί, 3,5. Πόσο καιρό έχω να πάω στην Ήπειρο! Καιρός να έρθεις. Να επανέλθω στην Ήπειρο! Ανοιχτή πρόσκληση. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι γιατί έχω να πάω Γιάννενα. Ζωή, έλα να παίξεις πρώτη. Καλή αρχή σου, εύχομαι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε κατηγορία και να ξεκινήσεις. Μουσικό συγκρότημα. Λοιπόν, μουσικό συγκρότημα θα πω ότι δεν είναι δικό μας συγκρότημα. Έρχεται από τα εξωτερικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσεις με ένα πενινταρικάκι για το πρώτο σου σύμφωνο. Έχετε πάντα 5 δεύτερα όταν σας δώσω εγώ το λόγο και μετά για να μου δώσετε μία απάντηση. Το ξένο συγκρότημα. American Made συγκρότημα. Έχει 2 ταφ και παίρνεις εσύ τα πρώτα σου 100 ευρώ. Και αφού θυμίσω ότι δεν έχουμε χρεοκοπία στον πρώτο και δεύτερο γύρο, η μόνη και δυσκολότερη φέτα που μπορεί κάποιος να παρκάρει πάνω της, που παρκάρει τώρα η Ζωή, είναι το χάνεις τα μισά σου λεφτά, δηλαδή έχασες 50 ευρώ, δεν τρέχει και τίποτα, αλλά χάνεις και τη σειρά σου. Άμα. Εύη, καλή αρχή. Ευχαριστώ. Δεν θα είναι και τόσο καλή αρχή. Χάνει τη σειρά της, απογοητεύεται. Έλα, συνονόματε. Σ' ακούμε. Το νι. Το γράμμα μας είναι το νι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι 3, άρα έχεις 150 ευρώ για το μουσικό συγκρότημα που ξεκινάει από ντ, η δεύτερη λέξη. Ακούς ροκ μουσική? Κάτι ακούω.
Κάτι ακούς, τώρα δεν θα ακούσεις τίποτα, ακούς μόνο τον ήχο του, χάνεις τη σειρά σου, ξαναπέζει η ζωή. Έχετε μια σταθερότητα όλοι με το 50, μια συνέπεια, έλα. Κάπα. Το κάπα. Να το, ωραία, 100 ευρώ έφτασε πάλι στο σημείο που ήσουν πριν. Για να σε δω τώρα. Πι. Το πι λες, ε. Την πατήσαμε. Όχι. Εύη, έλα ξανά. Η Εύη ήταν άτυχη στο πρώτο της γύρισμα. Το δεύτερο όμως θα είναι καλύτερο. Τουλάχιστον θα έχει ποσό, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το λάμδα. Το λάμδα λες. Δεν έχω λάμδα, έλα Πετράν. Να πω το σίγμα. Δεν έχουμε πει τόση ώρα. Έλα ντε. Wow. Εντύπωση. Καλά, όχι ότι... Όχι, αλλά συνήθως είναι από τα πρώτα που... Είναι σιγουράκι. Να αγοράσω το Α. Το Α μπορείς να αγοράσεις. Βασικά, ναι, και εσύ και η ζωή μπορείτε να αγοράσετε φωνήεντα. Για την ακρίβεια, εσύ μπορεί να αγοράσεις άλλο ένα. Αν θέλεις, θα μείνεις χωρίς λεφτά, αλλά μπρος θα κάλει την ο πόνος. Το βρήκες. Το συγκρότημα. Είναι ροκ, έτσι. Να γυρίσω. Να γυρίσεις. Πολύ ωραίο αυτό το γύρισμά σου, αν πήγαινε στον Παλαντέρ. Να πω το ρο. Εντάξει, ακόμη και αν δεν ξέρεις το συγκρότημα, που πιθανότατα δεν το ξέρετε, νομίζω ότι μαντεύετε τη δεύτερη λέξη. Ναι. Καλά τα λέω. Το βρήκα. Όλο. Όλο. 120 ευρώ είναι λίγα. Είναι ναι, λίγα. Ναι, θα γυρίσω, θα γυρίσω. Λίγο τύχη χρειάζεται εδώ και... Να τι τύχη, μπράβο ρε Πετράν, έλα μου. Να πω το μη. Και θα σηκώσει τον Παλαντέρ. Μπράβο, ρε Πίτερ. Ωραίος. Ο συνονόματος τόλμησε, γύρισε άλλη μια φορά και πολύ καλά έκανε. Και πλέον μπορεί να είναι 160, δηλαδή δεν είναι ότι έφερε το εντυπωσιακό ποσό, αλλά έχει πάρει τον Παλαντέρ. Okay. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι, να το λύσω. Είναι Imagine Dragons. Imagine Dragons. Μπράβο, Πίτερ. Μπαλαντεράκι. Το περνώ. Πριν κάτω. Έχει φύγει ήδη για Κύπρο με τον Παλαντέρ στο χέρι. Και για το τελικό. Πού μένει στην Κύπρο, Πέτρο μου? Αυτό διάστημα είμαι. Στην Αγγλία, κανονικά. Α, πάει Αγγλία. Η περιοχή στην οποία μεγάλωσε στην Κύπρο. Λευκωσία, κέντρο. Λευκωσία, ναι, εκεί. Ναι. Ξαφνικά φεύγει ο Πετράν από εκεί και είναι στην Αγγλία πόσο καιρό τώρα? 4 χρόνια. Φαντάζομαι πήγες για σπουδές, έτσι. Σπουδές, ναι, ναι. Μπορεί να μείνεις κιόλας για πάντα, πώς το βλέπεις? Θα δείξει, ναι. Μα βλέπουν τώρα οι δικοί του, λέει μην τα πω τώρα στην τηλεόραση και τα μάθουν όλοι. Αυτό που πρέπει να μάθετε για τον Πέτρο είναι ότι έχει 160 ευρώ και πέρασε πρώτος. Αλλά εντάξει, μόλις ξεκινήσαμε τα 100 ευρώ της λεξομαχίας που είχε η ζωή, την κρατούν στη δεύτερη θέση. Ενώ η Εύη ακόμα δεν έχει σταυρώσει κάτι. Ίσως τώρα, ξέρεις γιατί, παίζει και πρώτη. Α, τέλεια. Βάλια, τι μας έχεις? Ανθρώπινο σώμα. Επειδή δεν έχει καταφέρει εδώ η πυρότησά μας, θέλεις ψυχολογικό υποστήριξη, ψυχολογική τώρα. Ναι. Όχι, πήρε λίγο. Πήρε, πήρε. Ανέβηκε λίγο. Έτσι, λίγο μία παπαλαμπρεναϊκή εσάνς και αμέσως ανεβαίνεις. Το σίγμα. Σίγμα. Το ταφ. Εδώ θα κάνεις διάλειμμα και θα έρθει ο Πέτρος. Δωρεάν φωνή είναι, το σηκώνεις και μου λες ποιο θέλεις. Θα πάρω το Α. Το ωραίο το Α, το αγγλικό. Τι σπουδάζεις εκεί? Τώρα τελειώνω το μεταπτυχιακό μου στην εφαρμοσμένη στατιστική. Πάρα πολύ ωραία. Να πω το Κ. Ανθρώπινο σώμα, η κατηγορία, γυρίζεις ξανά. Να πω το ρο. Ρίξε μια ματιά στην τελευταία λέξη. Είναι η μόνη η οποία μπορεί να μας προσφέρει ασφαλή συμπεράσματα. Θα γυρίσω. 120 έχεις να ξέρεις. Γυρνάς τόση ώρα, αλλά μόνο 120 έβγαλες. Αλλά αυτά τα 120 θα διπλασιαστούν εάν μου πεις το επόμενο γράμμα σωστά. Το θ. Θ βεβαίως. Έτσι, παιχταρά μου, σήκωσε το επιδείο. Τέλεια. Ό,τι χρήματα θα έχεις στο τέλος του γύρου, εφόσον εσύ κερδίσεις, θα διπλασιαστούν. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορεί να έχεις 160, αλλά ξέρεις πολύ καλά
ότι το ποσό αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα ανάλογα με το τι θα κάνει στη συνέχεια. Να αγοράσω το όμικρο. Εδώ να πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε το επιδείο, αγοράζοντας με 100 ευρώ, είναι σαν να ξοδεύουμε 200, έτσι. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, χρειαζόμαστε και ένα φωνήεν. Ορίστε. 3 όμικρον. Δεν μπορεί να αγοράσει άλλα. Τι ακούμε. Να πω το πι. Ωραία. Είσαι κάτω από τα 100, λυπάμαι. Σε όλο το Λονδίνο να ψάξεις, δεν ξέρω αν είσαι Λονδίνο, γαλαξίας ποιότητα ελληνικά προϊόντα δεν θα βρεις. Μάλιστα. Να πω το πι. Θα τα πάρεις από εδώ μαζί σου. Το πι το έχεις πει. Τι αυτοκτονία ήταν αυτή. Λάθος. Έλα, Ζωή. Για 30. Το νι. Ωραιότατα. Είναι τριπλός, ανεβάζει τα 90. Η φίλη μου Ζωή που μου είπε ότι είναι μέσα στην τρελή χαρά στη Θεσσαλονίκη και ήρθε εδώ και την πιάσανε σοβαρότητες στην Αθήνα. Κατάλαβες αυτά. Ναι, ισχύει. Σε βλέπουν οι φίλες σου και δεν πιστεύουν ότι είσαι εσύ. Δεν θα το πιστεύουν πραγματικά. Θα λένε τι έπαθε. Έλα, 150. Μη. Μη. Ορίστε, αυτό που έπαθε η φιλενάδα σας είναι ότι έβγαλε άλλα 150 τώρα και έχει 240. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Ωραία, για να βοηθηθεί. Θα αγοράσω το γιώτα. Γιώτα. 4 γιώτα. Ωραία. Στην πρώτη λέξη είμαι λίγο κολλάω. Βλέπω και σε σένα τη δωρεπιταγή να σταματά. Θα την πάρεις εσύ όμως. Για να δούμε. Παίρνω. Με ένα σύμφωνο. Το φι. Ήξερα το γράμμα, οπότε ναι, δικαίως παίρνει 100 ευρώ δωρεπιταγή. Να μην πάω κι εγώ για ψώνια. Βεβαίως. Και θα πας και χωρίς λεφτά πάνω. Θα έχεις 100 ευρώ, θα πεις στο Γαλαξία, θα πάρεις 100 ευρώ ελληνικά προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα μας 50 σχεδόν χρόνια. Γάμα. Οπ, να το. Πολύ έξυπνη κίνηση να πεις το γάμα, διότι φαντάζεσαι ότι μπορεί να κολλάει και στην πρώτη τελευταία λέξη που την ξέρεις βεβαίως, αλλά και ίσως και στην πρώτη. Θα αγοράσω το ΙΤΑ. Το ΙΤΑ λες. Ναι, το ΙΤΑ λέω. Δεν πίστευα ποτέ ότι το ΙΤΑ μπορεί να υπάρχει στην πρώτη λέξη, με αυτά τα γράμματα που υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν βεβαίως στην ρινική αναπνοή. Από το Χ. Ωραία. Ορίστε. Επιτέλους, εντάξει, άργησα λίγο, αλλά το βρήκα το. Εντάξει, γιατί προφανώς και νομίζω ότι και η Τρισχάρη καταλάβει ότι δεν ψάχνουμε τώρα στο ανθρώπινο σώμα πράγματα άσχετα μεταξύ τους, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις αν θα το λύσεις για 360. Θα το λύσω, ναι. Δεν περίμενε καν να ολοκληρώσω την ατάκα μου. Έλα. Βρόγχη, ναι. Ρινική αναπνοή, διάφραγμα, θώρακας. Προφανώς έτσι, με τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό της, δεν ήθελες να παίξεις για το Β και για το Δ, έτσι. Φοβήθηκα λίγο γιατί γύρισα αρκετές φορές και λέω. Μην το προωθήσω πολύ. Απλώς και μόνο επειδή δεν υπάρχει χρεοκοπία σε αυτό το γύρο, έλεγαν πως θα μπορούσες να πάρεις το ρίσκο. Ωστόσο, είσαι πάλι πρώτη, 460 ευρώ. Σε φέρνουν για δεύτερη φορά στην πρώτη θέση. Έχουμε μία εναλλαγή ανάμεσα σε Πέτρο και Ζωή. Για την Εύη έχω παίξει κλαρίνα, έχω πιάσει κιτσάκι. Δεν ξέρω πού θα σκεφτώ κάτι άλλο για σένα, αλλά τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί παίζεις τελευταία σε αυτό το γύρο. Είναι ο τρίτος γύρος, παίζει πρώτος ο Πετράν. Επόμενη κατηγορία, παρακαλώ. Η κατηγορία είναι ανταυτού. Ανταυτού. Θα πω το ταφ. Αλήθεια τώρα. Δεν έχουμε. Κανένα, Κανένα. Πίτερ, την πάτησες, φίλε. Έλα, βρε Ζωή. Για να σε δω πώς θα πας με τους ρόλους και τους ηθοποιούς. Έλα. Ναι. Ωραία. 40 ευρώ. Σίγμα. Σίγμα. Ρόλος είναι ελληνικός. Αυτό που περίμενες ακριβώς, αυτό έγινε. Τρία σίγμα στο τέλος. 120 ευρώ. Ποιος είναι ο πιο έτσι, γνωστός σαλονικιός ρόλος σε ταινίες που σου έρχεται στο μυαλό τώρα, σου έρχεται κάποιος. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω Κώστα Βουτσά, νύχτα γάμου. Μανούλα, να με στείλεις στο φουντούκια. 120 ευρώ. Και μάλλον θα χρεοκοπήσεις και θα χάσεις αυτά τα 120 ευρώ. Ζωή, όταν πας Θεσσαλονίκη να με στείλεις φουντούκια. Ναι. Ότι πολλά. Ναι, γεια. Έλα, Εύη. Η Εύη, τι πανηγύρια, τι κλαρίνα, τι τραγούδια, τίποτα δεν πιάνει. Δεν πιάνει τίποτα γιατί. Τώρα θα χορέψουμε. Τι θέλεις, θα χορέψουμε. Τα καγγέλια. Ναι. Πάμε.
Ένα ολόκληρο εικοσάρικο. Αυτό όμως το βγάλεις, κοίταξε, το βγάζεις και με το κολλάς. Παπ, εδώ. Έτσι είναι ο κλαριντζής του κολλάς. Το κολλάς, έλα. Θέλω το λάμδα. Λάμδα. Ένα, δύο, τρία, 60 ευρώ. Έλα, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Όχι, πάλι εικοσάρικο. Το κάπα. Κλαρίνο. Κοίτα να δεις τώρα, μετά 150 ευρώ. Αυτό ρε παιδί μου, να ήταν το 150 που ήρθες δίπλα, θα έχεις 450 τώρα. Φασούλη το φασούλι. Σωστό. Πληρώνεις το σακούλι. Πληρώνεις την ορχήστρα. Έτσι δεν είναι. Έλα. Και όπως λέμε στα χωριά μας, δεν είναι μόνο ο κλαριτζής, είναι και ο νταουλτζής που πρέπει να πληρωθεί. Εννοείται. Με τον νταούλι. Εννοείται. Έλα. Το. Πι. Σηκώνεις την τροεπιταγή, 100 ευρώ και για σένα από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Συνεχίζεις, έχεις 2,30 να ξέρεις. Για 50 ευρώ. Το ρο. Πάρα πολύ ωραία. Θυμίζω πάνω είναι ο ρόλος που θέλουμε και κάτω είναι ο ηθοποιός. Υπάρχει περίπτωση με 3,30 να το λύσεις. Εγώ θέλω να γυρίσω άλλη μια φορά. Το ξέρω. Α, άρα σε βοήθησε το ρο τελικά. Ωραία, εγώ τα γουστάω αυτά. Εδώ θα μου το κολλήσει. Εδώ, εδώ. Για νιώτησα. Παραδοσιακά. Πάμε! Μπράβο σου που το έχεις λύσει. Λίγο τύχη χρειάζεται. Λίγο τύχη. Ναι, 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 ρε παιδί μου! Ωραία. Μπράβο! Επιτέλους. Είναι το μεγαλύτερο. Το σηκώνεις, βεβαίως το σηκώνεις. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο που μπορούσε να φέρει. Είναι υπέροχη δωρεπιταγή 300 ευρώ που μπαίνουν και ταμείο αυτά, έτσι. Τινιακός και έπιπλα και έβολτα στα μαγαζιά Τινιακός που έχει 5 παρακαλώ, 5 καταστήματα. Εννοείται. Θα λιώσεις εκεί μέσα, βάλε αθλητικά για να διαλέξεις έπιπλα και 3,30 είχε πριν και άλλα 3 εκατοστάρικα με το που θα πει το γράμμα τώρα. Το Δέλτα. Και 10 για το Δέλτα. Έτσι. Και έτσι φτάνει τα 640 ευρώ διότι ο Τολμόνικα και γιατί όποιος γυρίζει τι κάνει. Κερδίζει. Κέρδισε λοιπόν τώρα το γρίφο, πάμε. Λοιπόν. Περικλής, mm-hmm. Αλέκος, Αλεξανδράκης. Σε μια ταινία του 72, Ιπποκράτης και Δημοκρατία ήταν ο τίτλος της ταινίας. Μπράβο σου, συγχαρητήρια, να που έσπασε το ρόδι, μπαίνεις και εσύ στα ποσά και μπαίνεις εντυπωσιακά με 640 ευρώ και το πιο πλατή υπηρώτικο χαμόγελο έρχεται από τη φίλη μου την Εύη. Τέταρτη φορά που αλλάζει η πρώτη θέση. Όποιος γύρος τελειώνει, αλλάζει πρώτη θέση. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, λεξομαγεία τώρα. Η κατηγορία είναι φιλόσοφος. Φιλόσοφος, για 200 ευρώ παρακαλώ. Καταλάβατε ότι δεν είναι Έλληνας. Και πάλι η ζωή προλαβαίνει για λίγο τον Πετράν. Ζακ Ντεριντά. Ζακ Ντεριντά. Με μια αμφιβολία για τον τόνο, ίσως να λίγο κάπως. Είναι Ντερίντα ή Ντερίντα. Ντερίντα, Ντερίντα, πώς είναι. Είναι ο Ντερίντα. Ντερίντα. Αλλά Ντερίντα, ξεντερίντα, τακ, τακ, Ντερίντα, τακ, Ντερίντα, τακ, τακ, Ντερίντα. Μου αρέσει. Εδώ δεν θα αλλάξει η πρώτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε να μετρηθούμε, κάτσε να μετρηθούμε. Όχι, αλλάζει! Πέμπτη φορά! 660, περνάει για 20 ευρώ την Εύη που έχει 640, έχει μείνει ο Πέτρος στα 160. Είναι, δεν ξέρω, πολύ μεγάλο το διάστημα που μπορώ να θυμηθώ παίκτες να αλλάζουν συνεχώς την πρώτη θέση. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Να πάμε να διαλέξεις κατηγορία όμως η ζωή, γιατί μετά τις διαφημίσεις, όταν θα γυρίσουμε, θα ξεκινήσουμε με την κατηγορία που η ζωή θα διαλέξει. Έχουμε life coaching, δηλαδή συμβουλές ζωής, ταξίδι στην Ελλάδα και στη δίαιτα. Μια πολύ πονηρή κατηγορία που έχει μπει εναντίον μου εδώ, να ξέρεις. Στη δίαιτα. Με τη δίαιτα λοιπόν θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι, αυτά τα καλοκαίρια μας κάνουν ζημίες, αλλά έχουμε μπει σε κατάσταση τώρα. Έρχεται ο χειμώνας και θα γίνουμε φέτες. Θα το δείτε μέχρι τα Χριστούγεννα εδώ. Δεν απιστεύετε στα κορμιά που θα βλέπετε όταν βλέπετε το κορμί της βάλιας. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Γιατί η βάλια είναι πάντα αυτό το μανεκέν που πρέπει να είναι το σωστό, το ωραίο εδώ όμως το μανεκέν. Αυτό είναι το μανεκέν. Μανεκέν αυτό είναι 120 άλογα. Δεν είναι ένα μανεκέν απλό. Αυτό το μανεκέν. Τα ματάκια σου με καίνε που λέει και το άσμα. Γιατί είναι μανεκέν. Είναι το Nissan Juke βεβαίως. Και κάθε μανεκένε εδώ πέρα, από τους τρεις, από τα τρία μανεκένε, μπορεί να μπει και να οδηγήσει στο τέλος. Βεβαίως, μπορείτε και εσείς να οδηγήσετε. Χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια, αλλά μην ακούω αυτές τις συνέχειες δικαιολογίες. Όχι, μωρέ, από πού θα έρθω εγώ τώρα, τι από πού θα έρθεις. Σε παρακαλώ, φίλε μου, φίλη μου. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας, τροχός.star.gr.
για έλατε εδώ σήμερα που έχουν έρθει οι φίλοι μας μέχρι και από τη Μεγάλη Βρετανία, βρε, για να παίξουνε. Διότι η Εύη μας από την Ήπειρο, από τα Γιάννα, η ζωή μας από τη Θεσσαλονίκη, νομίζανε, σου λέει, θα πάμε εμείς εκεί, θα είμαστε μακρινές εμείς. Και εκεί που νομίζανε ότι έχουν έρθει από μακριά, τσου, πετιέται ο Πέτρος και λέει Κύπρο, αλλά, όχι Κύπρο, Αγγλία πούμε τώρα τα τελευταία 4 χρόνια και μας κουφαίνει όλους διότι μας κέρδισες σε χιλιομετρική απόσταση. Αλλά τα κορίτσια σε κέρδισαν σε λεφτά. Γιατί έχουν 6,60 και 6,40, είναι ισόπαλες σχεδόν στην πρώτη θέση. Και εσύ πετράνε 6,160 και πες και τελευταίος τώρα, επειδή θα μπούμε στον 4ο γύρο, όπου διάλεξε κατηγορία η ζωή πριν τις διαφημίσεις. Και πρέπει να μου θυμίσεις ποια διάλεξες. Τη δίαιτα. Στη δίαιτα. Με κοίταξες πολύ έντονα με αυτό. Θέλω να πεις κάτι. Δεν εννοούσα τίποτα. Α, νομίζω όποιος έχει τιμή να μοιάζεται. Τη βάλια και τούσα. Νόμιζα ότι ήταν κάποιο υπονοούμενο αυτό, ζωή. Είπε στη δίαιτα και με κοιτούσε έτσι τα μάτια. Για την κατηγορία, για να πω την κατηγορία. Θέλω να είσαι ειλικρινής, να η κατηγορία εδώ στη δίαιτα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σίγμα. 30 και 30, 60. Μπράβο, δώσ' το άλλη μία. Θα πούμε το πι. Πι, όπως λέμε, ΠΑΟΚ. Το είπα σε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Αχ, έφυγε, τι ωραία. Το ρο. 1-1 βγαίνουν. Η λεπτότητα. Το μη. Ωραία. Το ταφ. Γυρίσουμε άλλη μία. Αυτά τα γυρίσουμε άλλη μία, εμένα με φοβίζουν για αυτό το λόγο ακριβώς. Δεν τη γλίτωσες, αλλά ναι, είναι αυτό που λέει. Τη γλίτωσα. Και επίσης, Βορειοελλαδίτσα, λέει ένα ζευγαρά, μην κάνεις όλη γιατί ο Θεός γελάει. Έλα. Το νι. Για 300 ευρώ δωρε επιταγή. Δική σου! Μπράβο! Ναι. Πάμε! Άλλη μία δωρε επιταγή φεύγει από τον τροχό. Αυτή τη φορά φτάνει στα χέρια της ζωής, που φτάνει τα 750 ευρώ. Ευχαριστώ. Πλέον είναι πολύ άνετη. Το α. Έτσι α. Θα πάρουμε και το όμικρον. Όμικρον. Θα το λύσω. Να ανοίξει η βάλια όλα τα γράμματα για να είσαι σίγουρο ότι είναι αυτό που φαντάστηκες. Έτσι, εύχομαι καμιά φορά, να είναι, ναι. Καμιά φορά το μάτι μας ξεγελάει, γι' αυτό το λέω. Να το πω. Τα βότανα αποτοξινώνουν τον οργανισμό μας. Τα βότανα αποτοξινώνουν τον οργανισμό μας. Αν κερδίσω έτσι, άμα είναι σωστό. Είσαι έτοιμη. Ναι. Παρέθεση. Να το χορευτικό της τύχης. Έτσι. Είναι σαν τους Ινδιάνους που είχαν ιδιαίτερους χορούς για κάθε στιγμή. Έτσι. Βροχή, ήλιο, χαλάζι και είχαν και ιδιαίτερη αγάπη με τα βότανα οι Ινδιάνοι. Ένα άλλο κομμάτι αυτό πολύ μεγάλο που συντοματικά. Εμείς ήταν... δεν τα χρησιμοποιούμε πολύ. Όχι και γι' αυτό. Δηλαδή ούτε μισό βότανο δεν έχει παίξει αυτόν τον οργανισμό. Σε παρακαλώ, παίρνα στη θέση σου 550 ευρώ. Η αλήθεια είναι μόνο κανένα τσαγάκι που και που για να πω ότι έχω σχέση με βότανα στην καθημερινή μου διατροφή. Είτε πότε έφτασε η ζωή στα χέρια της Ανίκα. Για πρώτη φορά δεν αλλάζει η πρώτη θέση, παραμένει στα χέρια της ζωής, αλλά αλλάζει και η διαφορά, είναι 5,70 διαφορά από την Εύη. Πιτέρ, τώρα πρέπει να προσέξεις λίγο, έμεινες πίσω ένα χιλιάρικο από την ζωή και δεν θα σε γυρίσουμε στην Αγγλία έτσι, έτσι, απλά πέμπτος. Πάμε να παίξει η Εύη μας με την κατηγορία που έρχεται. Ταξίδι στην Ελλάδα. Ταξίδι στην Ελλάδα, προφανώς και δεν θα πάμε Γιάννη τώρα όπως αντιλαμβάνεσαι. Θέλουμε 3 μέρη στην Ελλάδα, αλλά και την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Η περιοχή, φαντάζομαι, είναι η τελευταία σειρούλα. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Έλα, Πέτρο. Ήταν σαλέας αυτό, ήταν το δάκρυ. Ήταν το βαρύ. Πάμπης και Μανετζίδης. Αυτό, στα γόνατα. Ο Πέτρος μόλις είδε ότι έχουν μπει 500 ευρώ μέσα, αλλά έφερε το 1-1, που δεν είναι καθόλου άσχημο. Θα πω το σίγμα. Το σίγμα. Σηκώνεις το 1-1, σε παρακαλώ, και σκέφτεσαι ποιο είναι το επόμενο σύμφωνο που θες να πεις. Ποιο θέλεις. Το ταφ. Βεβαίως. Όμορφα.
Στου, Στάνφορντ. Πού μπαίνει, είπαμε στην Αγγλία. Είμαι ψηλά, Σκωτία. Α, Σκωτία, Εδιμβουργό. Εδιμβουργό, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχει 160 ευρώ. Τι κάνουμε. Θα γυρίσω. Το μη. Όμορφα. Από μίχλι πώς πάμε, Εδιμβουργό. Ξέρετε, τώρα μετεωρολόγος εγώ, Από μίχλι πώς πάμε. Χάγια. Ωραία. Χάγια, δε, δε. Να πω το ρο. Όχι. Δυστυχώς. Ζωή. Το κάπα. Λάμδα. Με δυσκόλεψε λίγο αυτό, παιδιά, Το είδατε. Ναι, λίγο, ναι. Αλλά η Βάλια βρήκε τον τρόπο αλλά να ανοίξει. Το κατάφερα. Μπορώ να αγοράσω. Βεβαίως. Το γιώτα θα ήθελα. Το γιώτα, λες. Έχει ένα. Και φυσικά δεν σε βοήθησε καθόλου, όμως. Το πι. Θα αγοράσω. Έλα. Το όμικρον. Όμικρον. Μιλάμε τα πετά στα κατοστάρικα έτσι, έτσι, αβέρτα. Τι κάνει. Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία. Το νι. Ξαναπαίζεις και έχεις και τη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ ωραία. Σε παίρνει να κάνεις ένα λάθος που λέμε. Αλλά έχει 500 άρικα, φέρε ένα ρε παιδί μου. Ναι, τώρα να γίνει. Έλα. Το προσπέρασες. Το Β. Ξαναπαίξε, έχεις δεύτερη ευκαιρία. Να που σε έσωσε. Α. Μα αυτό έπρεπε να πεις από την αρχή. Σε κάψε και το Ι και το Ω. Σε κάψε, να τσάπα τα πέταξες. Κοίτα. Όχι ότι λύθηκε ο γρίφος. Αλλά λύθηκε ο γρίφος. Ορίστε, η πρώτη περιοχή είναι η πλάκα. Θα το λύσω. Σε ακούμε. Πλάκα, ναι. Κλίμα και αδάμαντας στη Μήλο. Λοιπόν, πλάκα, κλίμα και αδάμαντας, που είναι το λιμάνι, αυτό ξέρω. Στην τύχη το λέω κιόλας, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Για ποιο δεν είσαι σίγουρη. Την τέταρτη λέξη. Για τον αδάμαντα. Ναι. Άμα δεν έχω πάει, θα πάω. Αυτό είναι το μόνο που ήξερα, σαν Αμερική δεν έχω πάει ποτέ. Πλάκα, κλίμα. Λοιπόν, πλάκα και κλίμα. Εγώ τώρα εδώ με τη βοήθεια του Στάθου Μαντά, του πολυταξιδεμένου αρχισυντάκτη μας, το κλίμα είναι ένα ψαροχώρι το οποίο. Μπορώ να το πω τώρα, ούτε στη Βενετία. Έχουν οι βάρκες γκαράζ και μπαίνουν κάτω από το σπίτι. Τέλειο. Τέλειο. Δεν το γνώριζα. Να πας στην Θα φροντίσω, κύριε Μαντά, να πάω Μήλο πολύ σύντομα το 2021. Έχει μπει στη λίστα μου. Τώρα κι εγώ θα πάω. Τώρα κι εσύ. Τώρα κι εγώ οπωσδήποτε. Εσύ έχεις και τα λεφτά για να πας, να πω την αλήθεια. Ναι, βέβαια. Διότι έχεις. Καλά, όχι ότι δεν έχουμε εμείς τα λεφτά, δεν εννοούσα αυτό, έτσι. Εντάξει, Μήλο θα πάμε, δεν θα πάμε στην Αυστραλία. 1310 ευρώ όμως σε παίρνει για να κάνεις και ωραίες διακοπές μαζί με την παρέα σου. Μπράβο σου, προηγείσαι. Άλλος ένας γρίφος που λύνεται από σένα. Τρίτο σερί, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ξεφύγει το κορίτσι μας και τώρα πρέπει να έρθει η Κύπρος δυνατή με φόρα από το Εδιμβούργο, παρακαλώ. Έχεις πάρει φόρα από Εδιμβούργο. 160 ευρώ σου κάνουνε. Όχι, όχι, με τίποτα. Φυσικά, φίλε, με τα 160 δεν πάμε ούτε στο νησί πίσω στην Κύπρο, δεν πάμε. Θα μαζέψω τώρα. Το ξέρεις. Τι κατηγορία έχει μείνει. Life coaching. Life coaching, συμβουλές ζωής. Φύγαμε. Λοιπόν, θα πω το TAF. Καλά του κάνες, πάρε 120 ευρώ. Και... Θα πω και το ρο. Μπράβο σου. Μπράβο, Πέτρο. Για ακόμη μια φορά εκμεταλλεύεσαι το 1 συν 1. 160. Να πω το κάπα. Κάπα έχουμε. Όχι. Δυστυχώς. Έλα ξανά ζωή, σου κάνουν τη χάρη οι αντίπαλοι σου και σε φέρνουν πολύ γρήγορα πάντα στο προσκήνιο. Εντάξει, δεν είχα να χάσω τίποτα. Ακριβώς. Το έχεις αναφέρει αυτό, αλλά τουλάχιστον τώρα από το μηδέν. Δεν έχω χάσει τίποτα, ναι.
Σειρά αυτό μου. Είναι ένα μήνυμα, μια ευγενική προσφορά από τη ζωή για να παίξετε εσείς και να την φτάσετε. Ευκαιρία να το εκμεταλλευτώ. Να το κάνεις. Θα πάρω πολλά, Σόνια. Έχεις πάρει και κάτι πριν, νομίζω, οπότε καλά, είσαι σε καλό δρόμο. Σίγμα. Μπράβο. Άλλη μια πέταγη στα χέρια σου. Γαλαξίας. 100 ευρώ ακόμη. Το Λάμδα. Κάτι κάνουμε, Κοίταξε, είσαι 3-20 με, τρία γυρισματάκια. Όχι, με δύο γυρισματάκια. Μπορώ να αγοράσω. Φυσικά. Το Αλφα. Αλφα, όπως λέμε, Αριάν Μπελά. Έπαιζε στα Γιάννα πολλά χρόνια. Τη δική μου εποχή όμως. Πάμε πάρα πολύ. Σου κόστησε αυτό εσένα 320 ευρώ. Πολύ. Ναι, σου κόστησε, είναι η αλήθεια. Συνονόματε. Λοιπόν, έτοιμος. Όχι κι εσύ, έλα, φτάνει. Πολύ λοιπόν. Χρεοκοπία, μία αγάπη σε αυτό το γύρο. Να πω το πι. Το πούμε και το πι. Παφώ. Έλα, μπράβο. Λοιπόν, να αγοράσω το όμικρον. Τρία όμικρον. Πρώτη λέξη, τίποτα. Όχι. Μπράβο, όχι, μπράβο και στους τρεις. Γιατί όχι, Σαββάρ Βίβρ, μπράβο Πετράν. Χρεοκόπησαν όλοι, δεν είναι ότι χρεοκόπησε μόνο η ζωή, όχι. Ρωμένο. Την ακολούθησε η Εύη, την ακολουθεί ο Πέτρος. Χρεοκοπήσατε όλοι σε αυτό το γύρο. Εντάξει, ευχαριστηθήκατε χρεοκοπίες. Πολύ. Να τελειώνουμε. Ξεκινάμε από την αρχή. Να τελειώνουμε τώρα, ακριβώς αυτό κάνουμε. Ξεκινάμε από την αρχή. Μη. Μη. Θα πούμε τώρα το νι. Θα το λύσω. Για 150. Θα το λύσω για 150, ναι. Δεν θες να συνεχίσεις. Μην αναμασάτε λάθη του παρελθόντος. Αν είναι σωστό, θα πάρεις μόνο 150 και θα μου απαντήσεις την ερώτηση. Κάνε το χορευτικό σου, έτσι. Γιατί δεν γύρισες, γύρνα μία τώρα. Το βράδυ θα κοιμηθείς δηλαδή, θα το σκέφτεσαι να λες. Αν γύρναγα τώρα, τι θα έφερα. Αν ξαναέφερνα χρεοκοπία. Αν ξαναέφερες χρεοκοπία. Κοίτα. Πω. Γάτα η Σαλονικιά. Δύο έχω. Το ήξερε και δεν το γύρισε. 150 ευρώ. Σε κρατούν για τέταρτο συνεχόμενο γρίφο στην πρώτη θέση με διαφορά μεγάλη πλέον. 1.460 ευρώ για την ζωή, 640 για την Εύη, ενώ ο Πέτρος στα 160 ευρώ δυσκολεύει όλο και περισσότερο τη θέση του. Δυσκολεύεται, έχουν μείνει λίγα πράγματα ακόμη. Έχουμε κανένα δύο γρίφους, τρεις το πολύ. Τώρα όμως. Τώρα λεξομαχία. Θα γίνει αλλαγή όμως. Λεξομαχία τώρα. Με 200 ευρώ δεν γίνεται αλλαγή φρουράς, αλλά σίγουρα παίρνετε σειρά προτεραιότητας και αυτό είναι βασικό. Η κατηγορία είναι εφεύρεση. Παρακαλώ, Εύη. Πάγκος εργασίας. Στο τσακ. Τι έπαθες. Είδες. Κόλλησα. Τουλάχιστον πέτυχε η Εύη τις δύο λέξεις και πήρε τα 200 ευρώ για αυτήν την εφεύρεση που την ανεβάζει στα 840. Μπράβο, γι' αυτό παίζεις και πρώτη στον 7ο. Αχ. Βλέπεις το 500 ευρώ εκεί μπροστά σου. Έχω μπροστά μου. Μίλησε του λίγο. Μίλησε του λίγο. Θέλω να ακουμπήσεις. Μπορεί να ακουμπήσεις κιόλας. Ναι. Αν νιώθεις ότι αυτό θα σε βοηθήσει. Ναι. Να πάρω λίγο την αύρα αυτή. Να του δώσεις και λίγη αύρα τώρα. Να του δώσω και λίγο. Δώσε, μπράβο και πάρε κατηγορία και δώσε του μεταφόρα. Πάμε. Η κατηγορία είναι ελληνικό σύριαλ. Πολλές γραμμές δεν είναι για ένα σύριαλ. Πάρα πολλές. Στις δύο πρώτες θα βρείτε το όνομα του ελληνικού σύριαλ και ακριβώς από κάτω τα επίθετα μόνο δύο πρωταγωνιστών στο συγκεκριμένο.
είδες να του δώσες λίγο και πλησίασε τουλάχιστον. Κοντά είμαστε. Ναι. Το σίγμα. Το ταφ. Όχι. Έλα, Πέτρο μου. Αυτό ήταν Εδιμβούργο, 4 ώρες το απόγευμα. Σκοτεινιά. Χάλια. Έλα, Ζωή. Εκεί πέρα σκοτεινιάζει νωρίς, φαντάζομαι. Από τις 2 το χειμώνα. Από τις 2 το μεσημέρι. Το χειμώνα, 2.30 είναι. Τρομερό. Δύσκολο. Έχω ανέβει ήδη ψυχολογικά. Ναι, ναι. Χειμώσαστε πολύ. Χειμώνα να πάμε. Έλα. Θα πούμε το πι. Νομίζω πιο σημαντική είναι η δεύτερη ευκαιρία που κέρδισες από τα 40 ευρώ. Ναι, σίγουρα. Κάπα. Θα γυρίσω. Αυτό το 500, παιδιά, δεν ξέρω, έχουμε βάλει αρνητικό μαγνήτη, έχουμε βάλει πάνω του σήμερα. Δεν θέλει να έρθει με τίποτα. Το μη. Να κάνουμε βουντού. Τι παρακάλια, τι χάδια, τίποτα. Έλα. Next. Ρο. Ρο. Ξανά. Ωραία. Είναι τα ονόματα των πρωταγωνιστών κάτω. Και ο ένας πρωταγωνιστής τον ξέρουμε ήδη. Τον βρήκαμε, ναι. Κάτι πάει να γίνει εδώ. Έγινε. Λοιπόν, τώρα εδώ πολύ σημαντικό σημείο. Θα πω αυτό που ξέρω, το λάμδα. Εκ του ασφαλούς. Ναι. Και έχει κι άλλο. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. 1.000 ευρώ δικά σου, Ζωή μου. Συγχαρητήρια. Γιατί είπες το λάμδα για να εμφανιστεί βεβαίως το πρώτο επίθετο, αλλά να και που το δεύτερο όνομα έχει ένα λάμδα. Αυτό σου δίνει μόνο σε αυτό το γύρο 1.000 ευρώ. Εάν φύγεις και από αυτό το γύρο, Ζωή μου, με χρήματα τόσα πολλά, έχεις και δεύτερη ευκαιρία, θα πας 2.500. Τι κάνουμε τώρα? Αγοράζουμε. Το Α. Πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Εάν λύσει και αυτόν τον γρίφο η Ζωή, θα είναι φαβορή για την νίκη στον τελευταίο. Ωμικρόν. Καλά, το σύριαλ δεν έχει τίποτα πια. Τι σύριαλ είναι αυτό? Ναι, δεν το ξέρω κιόλας. Δεν μου έρχεται κάτι. Μα δεν βγαίνουν τα γράμματα. Ήτα. Θα τα πάρουμε ό,τι έχουμε. Το καταλαβαίνω αυτό που κάνεις και θα έλεγα μπράβο. Και θα έλεγα ότι είναι ο σωστός δρόμος και ο σωστός τρόπος. Σε δικαιώνει. Έχεις πολλά χρήματα ακόμη βεβαίως. Τι θες τώρα? Ύψιλον. Θα το δερματίσει το... Θα το τερματίσω μάλλον, ναι, γιατί δυσκολεύομαι αρκετά. Τερματίζει το ένα όνομα τουλάχιστον, έτσι. Το όνομα του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, που είναι ένας από τους δύο πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης σειράς, η οποία τώρα πλέον φαίνεται κιόλας για μένα. Ναι. Για μένα. Ναι. Λοιπόν, 770. Δεν ξέρω το δεύτερο όνομα. Το Ιώτα. Θα βοηθήσει. Βεβαίως και θα βοηθήσει, γιατί είναι στο τελευταίο όνομα, η Εύη το ξέρει. Και περιμένει μήπως και παίξει και σωθεί από τα πολλά λεφτά που θα πάρει η Ζωή. Αλλά η Ζωή πλησιάζει. Ναι, θα γυρίσω μάλλον. Μήπως με βοηθήσει κάποιο σύμφωνο. Έλα. Τουλάχιστον σκέφτεται πολύ ορθά μέχρι στιγμής και παίζει σωστά. Αυτό που χρειάζεσαι είναι τύχη. Όχι, όχι, όχι. Και είναι μαζί σου η τύχη. Το νι. Θα πάρω και ένα και το έψιλον. Είναι το έκτο φωνή που παίρνεις και υπάρχει στο όνομα, άρα σου λείπει ένα γράμμα ξεκάθαρα, ξεκάθαρα σύμφωνο. Ναι. Δεν γνωρίζεις την ηθοποιό, προφανώς, έτσι. Ναι, καθόλου. Πρέπει να παίξεις. Είναι δραματικό αυτό που συμβαίνει. Μη τώρα αυτό, μη τώρα αυτό, μη τώρα αυτό. Όχι. Όχι, 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 όχι. Ενδεχομένως εδώ έχασε και τη δυνατότητα να κλειδώσει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Παραμένει πρώτη και με μεγάλη διαφορά, το λέω για να... Δεν ξέρω ότι ναι. Το τελευταίο. Ξεκάθαρα, αν το ήξερα το έχεις λύσει. Μήπως το ξέρει η Εύη. Ούτε η Εύη. Έλα ρε παιδιά. Έλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνει και αυτό, δεν θυμόμαστε ονόματα.
Β. Ναι. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα για τον Γρίφο. Ωστόσο, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα σύμφωνα και το θέμα είναι τι θέλει να κάνει η Εύη μας με τα σύμφωνα που υπολείπονται. Γιατί ξέρεις όλο τον Γρίφο, φαντάζομαι. Ναι, θα γυρίσω μία φορά ακόμη. Άρα γνωρίζω ότι έχει άλλα 3 σύμφωνα, ναι. Θα γυρίσω όμως μία φορά. 500. Πάμε. Και 300 σε βολεύει, σε βολεύει, σε βολεύει. Το Δέλτα. Εφόσον σκέφτεσαι να ξαναπαίξεις, πολύ καλά έκανες και είπες το Δέλτα, γνώμη μου. Έχω λίγα χρήματα. Δείχνει ότι είσαι πολύ ψυχρέμη, ναι, έχεις λίγα χρήματα. Ό,τι βγάλεις καλό είναι. Έλα, εντάξει. Έλα. Είναι 50 που δεν θα είναι 50, το ξέρεις. Έλα. Το Ζήτα. Και σε μία από τις σπάνιες στιγμές του παιχνιδιού που απλά διαβάζουμε ένα γρίφο, παρότι λείπει μόνο ένα γράμμα, παίρνεις 260 ευρώ και μία δεύτερη ευκαιρία. Η ζωή που δεν έζησα, Μαρκουλάκης Κουλιεβά. Καμίλα Κουλίεβα ήταν η ηθοποιός που δεν γνωρίζετε. Έχει παίξει σπουδαίες σειρές, ειδικά τη δεκαετία του 2000, έτσι. Και συνεχίζει να παίζει ακόμη, αλλά. Δεν ήξερα πώς τονίζεται. Δεν έχει σημασία, ευτυχώς. Το είπα το Β' επειδή είχα δεύτερη ευκαιρία. Ευτυχώς, εκτός από τα ομόηχα, ο τονισμός δεν επηρεάζει εδώ στον τροχό της τύχης το αποτέλεσμα, με εξαίρεση την κατηγορία ομόηχα. Οπότε η Ταμίλα Κουλίεβα θα σας το συγχωρέσει που την προφέρατε λάθος. Και θα χαρεί επειδή η Εύη γίνεται ανταγωνιστική ξανά και έχει 1.100 ευρώ στη δεύτερη θέση, δηλαδή μόλις 360 ευρώ διαφορά από την πρωτοπόρο ζωή. Μένει πολύ χαμηλά ο Πετράν με 160, αλλά τα κορίτσια μας, αν θεωρήσει κανείς ότι τα 300 ευρώ είναι το λιγότερο με το οποίο φεύγει κάποιος από τον τελευταίο γύρο, η διαφορά σας είναι τελικά 60 ευρώ. Μετά τις διαφημίσεις. Παιδιά, ένας γύρος έμεινε, ο τελευταίος. Εδώ κρίνονται τα πάντα. Σε αυτόν τον γύρο παίζει όποιος παίχτης βιώνει καταστάσεις το χειμώνα όπου νυχτώνει από τις 2 το μεσημέρι. Η κατηγορία είναι θεατρικά έργα. 2 συνήθως είναι. 2 και 2 έχουμε και εδώ. Η μόνη βοήθεια που θα δώσω είναι ότι είναι ξένα σε θεατρικά έργα και τα έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος. Πέτρο, μάλλον αυτή είναι η πιο σημαντική σου ευκαιρία στο παιχνίδι. Αν είναι να φέρετε 500, να το φέρετε τώρα, Πέτρο! Πεχταρά μου. Πεχταρά μου, ένα διπλό γράμμα μπαίνει στο κόλπο. Ταφ. Ναι, υπερπαίκτη μου! 1.500 ευρώ! Νάτος ο Πετράν! Νάτος ο Πετράν! Με το πρώτο του γράμμα βάζει φωτιά. Πυρκαγιά! Παρανάλωμα του πυρός, πρώτος! Κοιτάξτε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ. Κοιτάξτε τι έκανε. Ήρθε από το Εδιμβούργο και έφτασε με τα 1.500 ευρώ του το συνολικό ποσό των 1.860 αυτή τη στιγμή. Άρα, όποιος από τους τρεις εδώ σε αυτό το παιχνίδι λύσει το γρίφο, γιατί τα λεφτά τα έχετε όλοι πλέον, πάει τελικό. Πάμε. Θα αγοράσω. Λογικό. Το Α. 3α. Θα ξαναγοράσω το όμικρον. Σωστός. 1 όμικρον. Θα γυρίσω. 3. Θα πω το σίγμα. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί αυτό το τριπλό γράμμα σε βάζει βαθιά στο γρίφο. 2 θεατρικά έργα του ιδίου συγγραφέα, όχι ελληνικά. Έχεις πάνω σου 1.750 ευρώ, φίλε. Θα αγοράσω το Ιώτα. 1, αλλά τουλάχιστον υπάρχει. Ρε άνθρωπε! Ρε άνθρωπε! Θα πω το Ρο. Παιδιά, δεν χρεοκοπήσαμε και την πάτησαμε με το γράμμα. Ζωή, κατάλαβες, όχι από την Εύη που ήταν πραγματικά πολύ κοντά σου, αλλά και από τον Πέτρο που ήταν 1.000 ευρώ μακριά, πώς μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Ναι, εάν χάσει τη σειρά σου,
για οποιοδήποτε λόγο, είτε άστοχο γράμμα είτε ατυχία στο γύρισμα, τότε και η Εύη και ο Πέτρος μπορούν να ξαναπεράσουν πρώτοι. Το νι. Με το νι φτάνεις στα 60 ευρώ, εννοείται ότι είσαι πρώτη, αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις φωνή. Το πι. Και αυτό είναι διπλό. Έχεις 160 ευρώ, πες μου τι ξέρεις και τι δεν ξέρεις. Την πρώτη δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα αγοράσω, όχι θα γυρίσω. Άλλαξες γνώμη, ε. Πολύ σταθερής απόψεις μου. Το θέμα είναι να πετύχεις το επόμενο σύμφωνο, γιατί αν δεν το πετύχεις, βγαίνεις εκτός παιχνιδιού νομίζω. Το μη. Μπράβο! Θα αγοράσουμε το εψιλόν. Δεν με βοήθησε ιδιαίτερα. Δεν ξέρεις τη δεύτερη λέξη? Ναι. 140. Ποιο είναι αυτό το σπασμένο? Το κάπα. Όχι! Πω πω! Θα το κάνετε ακόμα πιο αγχωτικό. Η ζωή παραμένει πρώτη. Εδώ τώρα έρχεται η Εύη κοντά μας, γιατί πρέπει να την ενημερώσω ότι λύνοντας το γρίφο παίρνεις 100 ευρώ και 200 το μπόνους. Mm-hmm. Τα χρήματα που χρειάζεσαι είναι ουσιαστικά 160 ευρώ. Και αυτά είναι 80, δεν είναι 160. Θα πω το ζήτα. Δεν ξέρεις το γρίφο. Όχι. Τι σε έσωσε λοιπόν αυτή τη στιγμή? Η δεύτερη ευκαιρία. Αλλά δεν ξέρει το γρίφο. Δεν λέω τίποτα. Γύρνα, σε παρακαλώ, το ζούμε κι αυτό. Πω πω, εγώ νόμιζα ότι το έχει βρει. Ωχ, Παναγίτσα, μάμα, μείνει εκεί. Αν πετύχεις το γράμμα, ένα από τα γράμματα που λείπουν, είσαι πρώτη και λύνοντάς το πάμε τελικό. Το λάμδα. Στην τύχη. Είναι στην τύχη. Στην τύχη, το όχι. Τρελά πράγματα συμβαίνουνε, πάρε τη δωρεάν επιταγή. 300 ευρώ, σε οδηγούν στην πρώτη θέση. Αν το λύσεις τώρα, είσαι τελικό. Δεν το ξέρω ακόμη. Θα γυρίσω άλλη μία. Τι γίνει, έγινε. Πέτρο, κλείσε το στόμα, δεν ξέρω τι. Μη σε βρει κανένα κακό εδώ, ποσό να είναι τουλάχιστον, ωραία. Από τα χείλη σου κρεμόμαστε όλοι. Το γάμα. Τι άλλο βρεύει. Να το κάνω εγώ τώρα! Πολλές φορές, δηλαδή, και όχι τίποτα άλλο. Μετά με βρίσκω ένα άνθρωπο στον δρόμο και μου λέει: μην εκνευρίζεσαι, μην θυμώνω όταν τα πράγματα είναι εύκολα μπροστά σου και δεν τα βλέπετε. Σε παρακαλώ, πες το σωστά. Μην κάνεις λάθος. Τώρα φτάσαμε εδώ. Μην κάνεις λάθος. Πάμε. Σπασμένο γυαλί, ναι, μετά την τόση. Αν είναι σωστά και τα δύο όπως τα είπες, πας τελικό τώρα. Ναι, τελικός για το κορίτσι μας με τα δύο έργα του Άρθουρ Μίλλερ βεβαίως και... Θα τρελαθώ! Τα κατάφερε κυρίες και κύριοι, αφού μας έβγαλε την ψυχούλα εμάς. Και εμένα. Παιδιά, τι ντέρμπι ήταν αυτό σήμερα. Στον τελευταίο γύρο έγινε το αδιανόητο και οι τρεις παίχτες. Φτάσαν τα λεφτά που θέλουν, μέχρι και ο Πετράν που είχε 160 έχει φτάσει κάποια στιγμή κοντά στα 2.000. Η ζωή ήταν πάντα πρώτη μέχρι τις δύο τελευταίες μαντευσιές της Εύης που στάθηκε τυχερή. Ο τροχός της τύχης της έφερε 300 ευρώ, 1.700 στον γύρο και βεβαίως συγγνώμη στο σύνολο και με αυτά τα λεφτά γυρίζεις στα Γιάννα όπως και να έχει. Αλλά θα γυρίσεις μόνο με αυτά, δεν ξέρω. Έκανες δύο φίλους εδώ σήμερα. Το φίλο με τον Πέτρο από τη Λευκωσία και τη φίλη μας τη Ζωή από τη Θεσσαλονίκη και εύχομαι να τους κρατήσεις φίλους και να παραμείνετε εδώ όλοι οργανωμένοι, γιατί ανεβαίνοντας για Γιάννα μπορεί να σε αφήσει η Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητό της. Μην ταξιδέψεις από εδώ, πήγαινε από Μακεδονία πέτα για Εδιμβούργο, θα σας πάει με το καινούργιο της αυτοκίνητο η Εύη. Το ότι έχω πάρει τον καφέ μου μαζί είναι λάθος, έπρεπε να πάρω το κλαρινάκι μου μαζί, αυτό είναι το σωστό. Ισχύει. Και μπορώ να το κάνω αυτό όσο εσύ θα γυρίζεις για τελευταία φορά τον τροχό της τύχης. Έχεις πάρει 1.700 ευρώ,
νομίζω 600 ευρώ δώρο επιταγές τυνιακός. Πολύ έπιπλο στο σπίτι. Η ρίζεις και πάω να φέρω το κλαρίνο. Το 17 θέλω να ξέρεις. Το 17 είναι η ημερομηνία του γιού μου. Γύρισε δυνατά. Πάμε. Καλή επιτυχία. Έφερες το 17, όχι. Όχι, δεν πειράζει όμως, αρκεί να είναι το τυχερό. Μακάρι, αυτό είναι το θέμα. Εγώ κοίτα τι έφερα. Το κλαρίνο. Για να το γλεντήσουμε. Και το νούμερο 22. Δεν σου λέει κάτι 22. Όχι. Ένα αλλά μάτι. Δεν πειράζει. Όχι, θα σου πει τώρα. Το νούμερο 22, να ξέρεις, δεν έχει χρεοκοπία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Άρα, ό,τι και να έχει, θα το απολαύσουμε. Αρκεί να λύσεις και αυτό το γρίφο. Σε παρακαλώ, βάλια. Η κατηγορία είναι οικονομία. Αλήθεια, δεν το πάω καλά. Λοιπόν, έχουμε μία έννοια εδώ σπάτελη. Πέρα, έτσι. Θέλω να σου προσφέρουμε εμείς τα πρώτα γράμματα. Και είναι αυτά εδώ. Θα θυμηθείς να μην πεις το λάμδα και το σίγμα, γιατί αν υπήρχαν θα είχαν εμφανιστεί ήδη. Ωραία. Εντάξει. Θα πω το κάπα. Το κάπα. Θα πω το ρο. Το ρο. Θα πω το γάμα. Γάμα και θέλουμε και ένα φωνήεν. Θα πω το όμικρον. Πάμε. Οικονομία. Νομίζω το όμικρον ήταν το καλύτερο από αυτά που ζήτησες. Σε αφήνω να το λύσεις σε 10 δεύτερα από τώρα. Το δεύτερο είναι επιτόκιο. Μπράβο. Καταναλωτικό. Λοιπόν, έκανες μια πολύ καλή προσπάθεια στο τέλος λέγοντας το καταναλωτικό, που δεν θα μπορούσε να είναι γιατί λείπουν πολλά από αυτά τα γράμματα που έχουμε ήδη προαναφέρει. Άρα το επιτόκιο τι ήταν, ρε παιδιά, γιατί είναι κειμενόμενο επιτόκιο. Να σου πω κάτι. Το μη υπόθηκε. Όχι, έτσι. Όχι. Αν είχε πει το μη. Σκεφτόμουν να πω το μη ή το νη. Ναι. Τελευταία στιγμή δεν το είπα. Νομίζω ότι το μη ήταν το γράμμα που χρειαζόταν περισσότερο. Ναι. Έτσι. Και είπε και το γάμα κάποια στιγμή που δεν μας βοήθησε. Ναι. Δεν πειράζει, παιδιά. Έχουμε βγάλει 1.700 ευρώ. Δεν θα κάψουμε να σκάσουμε τώρα, αν είναι δυνατόν. Όχι τίποτα άλλο. Μας βλέπει και ο γιος, πώς λέγεται. Αντώνης. Αντώνη, μαμά ήρθε και κέρδισε, Αντώνη. Δεν γυρίζει έτσι απλά στο σπίτι. Γυρίζει νικήτρια. Και μην νομίζεις τα 1.700 ποιος θα τα φάει. Εγώ, εσύ θα τα φας. Οι γονείς εκεί, στα παιδιά τα ρίχνουμε. Λοιπόν, ισχύει. Η μαμά του Αντώνη είναι η μεγάλη νικήτρια σήμερα. Μπορεί να μην έλυσε τον τελευταίο γρίφο, βρήκε το επιτόκιο, αλλά έχασε το κειμενόμενο. Και έτσι μένει με τη σταθερή αξία των 1.700 ευρώ. Τα επιπλά της, τα ωραία της, τα πάντα όλα. Συγχαρητήρια, να μην είναι το αμάξι και όλα καλά. Ναι, 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 δεν είναι το αμάξι, εντάξει. Ήταν ένα ποσό, ήταν 3.000 ευρώ, δεν είναι το αυτοκίνητο. Ήρθε από τα Γιάννηνα, χωρίς παπούτσια πάνινα. Ρεαλιστικά δεν είναι πάνινα τα παπούτσια αυτά. Αλλά θα φύγει με τα καλύτερα και 1.700 ευρώ. Διότι η μαμά του Αντώνη ήρθε, έπαιξε και επιβεβαίωσε ότι όποιος γυρίζει. Κερδίζει.